Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, και όπως σας είπα, κοντά μας είναι η κυρία Σίλια Ζέτα. Είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων εδώ στις Σέρες και μας ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καλώς ήρθατε καταρχάς, τι κάνετε? Καλησπέρα και να ευχηθώ καλό ακαδημαϊκό έτος, καλή σχολική χρονιά σε όλους. Τώρα πάτε. Ναι, πάω. Εγώ είμαι καθηγήτρια και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πω μια καλή σχολική χρονιά σε όλους. Γιατί αφήστε καλή σχολική χρονιά όταν αυτή ξεκινάει με τους χειρότερους ιονούς? Θέλω να πω δηλαδή. Παράδειγμα, στο σχολείο που είστε, είναι καλυμμένα τα πάντα ή έχουμε κενά και τα παιδάκια μας? Εγώ έχω την τύχη να υπηρετώ σε ένα δημόσιο σχολείο της πόλης των Σερών, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με όλο το διδακτικό προσωπικό. Τυχόν ελλείψεις που παρουσιάζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους σε όλα τα σχολεία αντιμετωπίζονται άμεσα και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Προβλήματα βέβαια υπάρχουν, αλλά σίγουρα εμείς δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα. Όχι. Οι ευχές λοιπόν στόχο έχουν να προσφέρουν έτσι έναν καλό ιονό για την σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Απλά ξέρετε τι, χρησιμοποιώ την ιδιότητά σας και ως φιλόλογος και επειδή τώρα τελευταία με την προεκλογική περίοδο κάποιοι υποστήριξαν ότι τη χώρα μας τη χτυπάνε στην παιδεία, γι' αυτό και είπα πώς ξεκινάει μια σχολική χρονιά, αν άνοιξαν όλα τα σχολεία κυρίως στα δημοτικά, πόσα κενά έχετε εσείς στα γυμνάσια και στα λύκεια, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι. Και η γλώσσα μετά δεν θα πρέπει να μαθαίνετε με πίεση, έχω την εντύπωση. Κοιτάξτε, τα κενά είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι η καθήλυνα αρμόδια είναι πολύ αγαπημένη μου πρόεδρος ΕΛΜΕ, η Ελευθερία Υπάνου, να σας ενημερώσει για αυτά τα στοιχεία, όπως και άνθρωποι από την διοίκηση της δευτεροβάθμιας. Εσείς γνωρίζουμε... που είστε φιλόλογος, υποστηρίζετε ότι η γλώσσα πρέπει να μαθαίνετε με μια άνεση και σοβαρότητα ή μέσα σε μια πίεση, γιατί πιθανότατα να λείπει ένας εκπαιδευτικός ή ξέρω εγώ δεν έχει ανοίξει ένα σχολείο? Εσείς πώς διδάσκετε λοιπόν τα μαθήματα? Και εγώ προσωπικά και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων και όλοι οι σύνδεσμοι φιλολόγων αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία συνδράμουν στην επιστημονική καθοδήγηση των φιλολόγων υποστηρίζουμε πρώτα απ' όλα ότι η γλώσσα είναι τα πάντα γύρω μας. Επομένως, ως ενιαία, γιατί έχουμε την τύχη να μιλούμε την ελληνική γλώσσα που ενιαία και αδιάλειπτη ομιλείται από τα βάθη των αιώνων, οφείλει να διδάσκεται και να κατακτάται από τα ελληνικά. Μέσα με όλη την δυνατότητα και την άνεση που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα. Διδάσκεται οι φιλόλογοι λοιπόν διδάσκουν τη γλώσσα και στην αρχαία και στην ελληνική μορφή. Ευχής έργων είναι να καλυφθούν τα πολλά σίγουρα κενά που υπάρχουν στον κλάδο των φιλολόγων, ώστε απρόσκοπτα να μπορούν να προχωρούν στο διδακτικό τους έργο. Συγγνώμη, έχετε και εσείς κενά? Οι φιλόλογοι, ο κλάδος των φιλολόγων έχει κενά. Όχι, αλήθεια. Δεν είναι αναφέρομαι στον νομό Σερών, αναφέρομαι γενικά. Γιατί όπως ξέρετε δεν γίνονται διορισμοί και περιμένουμε από εδώ και πέρα τους αναπληρωτές. Αλλά σας είπα ότι για αυτά τα θέματα νομίζω ότι μπορείτε να συζητήσετε με πολύ μεγάλη άνεση με εκπροσώπους οι οποίοι αυτό τα γνωρίζουν και τα χειρίζονται. Ναι. Πάμε τώρα στο πανελλήνιο αυτό συνέδριο που θα γίνει, το οποίο δεν γίνεται αύριο το πρωί. Όχι. Έχουμε καιρό ακόμα μπροστά μας, έτσι. Ναι. Πότε? Λοιπόν, κοιτάξτε κυρία Μωραϊτή, το Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων γίνεται στην πόλη μας. Το οργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σε συνεργασία με τον τοπικό σύνδεσμο φιλολόγων, την τιμή του οποίου έχω να εκπροσωπώ από τη θέση της Προέδρου, στις 12 Νοεμβρίου 2015 έως τις 14 Νοεμβρίου. Μιλούμε για ένα ετήσιο συνέδριο Πανελλήνιο Φιλολόγων και μάλιστα μόλις χθες έχει έλθει στα σχολεία και η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία ανακοίνωση ανακοινώνεται το συνέδριο και προσκαλούνται οι συνάδελφοι φιλόλογοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ως σύνεδροι σε αυτό. Όχι μόνο των Σερών. Όχι. Πανελλαδικό λέμε. Μιλούμε πανελλαδικά. Συν τους συναδέλφους που μας έρχονται από το νησί της Κύπρου. Έχουμε λοιπόν... Και η Κύπρος. Βεβαίως. Έχουμε τη μεγάλη χαρά επομένως και τιμή φέτος, όπως είπα και πριν, να φιλοξενήσουμε εμείς στην πόλη το Πανελλήνιο Συνέδριο και να έχουμε εδώ μια πραγματικά γιορτή. Αυτό θέλουμε με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων να οργανώσουμε μια γιορτή για τους φιλολόγους που θα επισκεφτούν την πόλη και τον νομό. Το διεκδικήσατε και το πήρατε αυτό ή ήρθε η σειρά μας? Όχι, το διεκδικήσαμε. Το διεκδικήσαμε, γι' αυτό και σας είπα ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή και ήταν στόχος, όραμα δικό μου προσωπικά και του Συνδέσμου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.
το οποίο έγινε την προηγούμενη, οι διαδικασίες αυτές έγιναν την προηγούμενη σχολική χρονιά. Πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι με την ολοκλήρωση του συνεδρίου κάθε έτος απευθύνει πρόσκληση η ΠΕΦ, η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, σε όλους τους συλλόγους, ώστε να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να βρεθεί ο τόπος διενέργειας του επόμενου συνεδρίου. Άρα δεν υποβάλλει ένας πρόταση μόνο. Όχι, μπορεί να υποβάλλει και 10. Ναι. Και πώς επιλέγεται κάθε χρονιά ο ένας? Από την συνεδρία του Διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται η επιλογή με βάση βέβαια τις αιτήσεις και τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι τοπικοί σύνδεσμοι. Εμείς λοιπόν υποβάλαμε την αίτηση και την έκθεση. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ομούς Ερών είναι γνωστός σε πανελλήνιο επίπεδο. Χαίρομαι που το λέω, από τους πιο δραστήριους, και όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, που σας ευχαριστώ και από το βήμα που μου δίνετε για την προβολή πάντοτε των δράσεων και των εκδηλώσεών μας, γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων προσπαθεί και είναι παρόν τόσο στο εκπαιδευτικό, στο πνευματικό, αλλά και στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης και του νομού Σερών. Έτσι, για να ξέρουμε και τι έχουμε στον τόπο μας. Τώρα, πόσα άτομα περίπου περιμένουμε εμείς εκεί στο Νοέμβριο? Λοιπόν, εμείς ελπίζουμε, γιατί έχουμε ξεκινήσει τώρα όλες τις διαδικασίες τις οργανωτικές, ελπίζουμε ότι θα έρθουν αρκετοί φιλόλογοι. Θα σας πω πρώτα τα στοιχεία τα επίσημα, δηλαδή στο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων, με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, έρχονται, τέλος πάντων, μεταβαίνουν το συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο, με συγχωρείτε, της Πανελλήνιας Ένωσης, οι εισηγητές, που εδώ θέλω λίγο να σταθώ, κυρία Μωραΐτη, και να πω ότι για πρώτη χρονιά φέτος, στις Αίρες, στο Πανελλήνιο Συνέδριο, έχουμε την τιμή να έχουμε 65 εισηγητές. 65 εισηγήσεις θα γίνουν. Αλήθεια? Και αυτό μας ανάγκασε να προχωρήσουμε σε διπλές συνεδρίες. Αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων. Εκτός αυτού, τέσσερις παράλληλες. Δηλαδή, την ίδια ώρα θα υπάρχουν δύο αίθουσες στις οποίες θα γίνονται εισηγήσεις. Θα ανακοινώνονται δηλαδή οι εισηγήσεις των συναδέλφων. Εδώ, να μου επιτρέψετε να πω ότι το συνέδριο θα γίνει στα Αστέρια, στο Δημοτικό Θέατρο Σερών, στην αίθουσα των Αστεριών. Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα, τον Δήμαρχο Σερών, τον κύριο Αγγελίδη, που ήταν ο πρώτος που δέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και αγκάλιασε την πρωτοβουλία που αναλάβαμε να φέρουμε το συνέδριο στην πόλη. Στη συνέχεια όμως, να πω ότι πολύ σημαντική είναι η συμβολή της κυρίας Σοφίας Μπιτζίδου, της Αντιδημάρχου και Προέδρου του ΔΥΠΕΘΕ, αλλά και του κυρίου Μέντη, που είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν αυτή τη στιγμή και μας δίνουν τη δυνατότητα το συνέδριο των φιλολόγων να γίνει στην καρδιά της πόλης. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δίνει επίσης τη δυνατότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίσουν την πόλη των Σερών, να βγουν έξω, να αγοράσουν, να κυκλοφορήσουν. Περιμένετε τώρα, γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μην σας βοηθήσουν σε αυτό? Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω. Εσείς και καλά να κάνετε και ευχαριστήσετε. Ότι στο αίτημα του Συνδέσμου, του Διοικητικού Συμβουλίου, να βρεθεί χώρος, ώστε οι εργασίες του συνεδρίου να πραγματοποιηθούν στην πόλη, ας μην μιλάτε, παρακαλώ, για τα αυτονόητα. Πραγματικά πνίγομαι όταν μιλάω για τα αυτονόητα. Εσείς καλά κάνετε και ευχαριστείτε, γιατί μάλλον δεν το θεωρούσατε αυτονόητο. Ναι, δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Είναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Γιατί και το ΔΥΠΕΘΕ έχει δικό του πρόγραμμα. Εμείς υποβάλαμε γραπτό αίτημα και πραγματικά στάθηκαν αρρωγοί και η κυρία Μπιτζίδου και ο κύριος Μέντης, και το συνέδριο θα είναι σε αυτό το χώρο που αποτελεί κόσμο για την πόλη. Μου είπατε δύο αίθουσες όμως. Ναι, στο πάνω και κάτω. Ακριβώς. Στα Αστέρια, ακριβώς επειδή έχουμε τη δυνατότητα της κεντρικής αίθουσας αλλά και της δεύτερης αίθουσας, μπορούμε να φιλοξενήσουμε τις παράλληλες συνεδρίες που χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, από την Πέμπτη στις 5 η ώρα το απόγευμα, εδώ θα υποδεχτούμε τους φιλολόγους από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, Παρασκευή πρωί, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί και Σάββατο απόγευμα. 9 η ώρα το βράδυ ολοκληρώνονται οι συνεδρίες του 42ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Φιλολόγων, που είναι αφιερωμένο στον Σοφοκλή, στον μεγάλο τραγικό ποιητή και δραματουργό, τον Σοφοκλή. Να ρωτήσω κάτι. Ναι.
Γιατί το κάνατε τώρα που ξεκίνησε η σχολική χρονιά και δεν το κάνατε μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία? Ναι. Εύστοχη απορία, λοιπόν. Γιατί μου είπατε Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή ναι, δύο ναι. ημέρες σχολείου. Βεβαίως. Δεν προσέξατε όμως βέβαια ότι ξεκινούμε Πέμπτη απόγευμα, λοιπόν να σας πω ότι την ημερομηνία διενέργειας του συνεδρίου δεν την καθορίζει κανένας άλλος παρά μόνο το καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Σε ετήσια λοιπόν βάση, το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου, πάντοτε χρόνια τώρα, 42 όπως σας λέω, γίνεται από Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή και Σάββατο το Πανελλήνιο Συνέδριο. Τα προηγούμενα έτη το συνέδριο ολοκληρωνόταν Σάββατο μεσημέρι. Εμείς φέτος στις Αίρες θα έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να παραμείνουν οι φιλόλογοι στην πόλη μέχρι και Σάββατο βράδυ, να μην σας πω και Κυριακή, γιατί έχουμε οργανώσει και θα προσφέρει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων ημερήσια εκδρομή στην Αμφίπολη, στους συνέδρους, οπότε και Κυριακή θα τους έχουμε στην πόλη. Τους έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ξέρετε, αν κάποιοι πούν, ωραία τώρα, αυτό το λαϊκίστικο, σιγά μην χάσουν τα παιδιά δύο μέρες σχολείο. Ναι. Επειδή συμπληρώσατε και με προλάβατε ότι τους έχετε ετοιμάσει και μια εκδρομή για την Αμφίπολη, πραγματικά θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, ένα τετραήμερο, πενθήμερο για αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουν, που θα το χαρούν όχι μόνο ο συνέδριο, ακριβώς, αλλά να γνωρίσουν τον τόπο που κάθε φορά γίνεται αυτό. Τώρα έχουμε μια πίεση σχετική. Δηλαδή, ναι, μου λέτε ότι λίγο απόγευμα, ο άλλος θα τρέχει από το πρωί, αν πάει και στο σχολείο με την ψυχή στα δόντια, και μετά Κυριακή, άντε να πάμε και στην Αμφίπολη που το θέλουμε να πάμε, αλλά μετά πρέπει να γυρίσουμε γιατί τη Δευτέρα έχουμε σχολείο. Είναι δηλαδή. Λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό λιγάκι. Ναι, λίγο να διευκρινίσουμε για να το καταλάβουν. Νομίζω και ότι οι θεατές. Την ψυχή, θα ναι. να πω. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο, λοιπόν, επειδή το είχα ξεκινήσει και πριν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με άδεια του Υπουργείου Παιδείας 4 φιλόλογοι από κάθε νομό της Ελλάδος. Αυτό είναι με επίσημη άδεια, δηλαδή ουσιαστικά την άδεια, όπως σας λέω, της Πέμπτης και της Παρασκευής. Εμείς βέβαια εδώ στην πόλη θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι των Σερών και των όμορων νομών θα αγκαλιάσουν το συνέδριο. Και Φωστά. Από το βήμα που μου δίνετε θα σας ανακοινώνω ότι θα έρθουμε σε συνεννόηση με τους σχολικούς συμβούλους φιλολόγων, αλλά και με τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας, ώστε να δοθεί μια διευκόλυνση. Όχι να μην γίνονται μαθήματα, να δοθεί μια διευκόλυνση για να παρακολουθήσουμε το συνέδριο όσο το δυνατόν περισσότεροι φιλόλογοι του νομού και της πόλης. Οι εργασίες λοιπόν του συνεδρίου είναι ολοήμερες. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει το ενδιαφέρον να παρακολουθήσει όλες τις συνεδρίες. Επειδή η θεματολογία είναι πάρα πολύ πλούσια, θα επιλέξει να παρακολουθήσει αυτές οι οποίες συνάδουν με τα δικά του επιστημονικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα. Αυτό λοιπόν του δίνει τη δυνατότητα παράλληλα να δει και κάποια άλλα πράγματα στην πόλη που εμείς θέλουμε τέτοιες προτάσεις να έχουμε έτοιμες, ώστε να μπορούν να επισκεφτούν και τα μουσεία μας, αλλά και κάποιους τόπους της δικής μας περιοχής, οι οποίοι τόποι είναι και ιστορικοί, αλλά και για μας πάρα πολύ όμορφοι και σημαντικοί. Σας λέω ότι πάρα πολλοί μας έχουν πάρει ήδη τηλέφωνο και το θεωρούν ευκαιρία να ανέβουν στη Μακεδονία. Αυτό εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ. Δεν έχουν επισκεφτεί την πόλη μας. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν εμείς, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και εδώ πάλι θα ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Βαφιάδη, τον κύριο Μωυσιάδη, που και αυτοί στέκονται αρρωγοί δίπλα μας, θα έχουμε στον χώρο του Φουαγέ στο Διπεθέ την έκθεση για τα 100 χρόνια των Σερών που είχε ετοιμαστεί, ώστε μπαίνοντας ο κάθε σύνεδρος να αποκτά μια συνολική εικόνα της πορείας της πόλης των Σερών και του πληθυσμού και των Σεραίων μέσα στον χρόνο. Αυτή λοιπόν η αρχαία πόλη του Ήλιου που είπαμε στην αίτηση, η Σύρης με το αρχαίο ελληνικό όνομα. Αυτή εδώ η πόλη που για μας τους φιλολόγους είναι πάρα πολύ σημαντική σε αρχαιολογικά και ιστορικά ευρήματα. Αυτή η πόλη με την πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα, αυτή η πόλη θα υποδέχεται τον κάθε σύνεδρο και θα δείχνει τα καλά της. Πέρα λοιπόν από τους φιλολόγους. Θυμήθηκα κάτι απαραίτητο τώρα σε αυτό το οποίο μου λέτε με την έκθεση στο Φουαγέ. Γιατί αν το Διπεθέ μας ήταν οργανωμένο και είχαμε και την έκθεση που πρέπει να έχει ένα θέατρο σύμφωνα με την ιστορία του, θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι έχουμε και ένα θέατρο εδώ και να δούμε την ιστορία του σε κουστούμια, σε κάποια άλλα στοιχεία. Εγώ τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την. Αλλά δεν το έχουμε, δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό με προθήκες και αυτά και να φιλοξενούμε. Γιατί έχουμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν. Εντάξει, τώρα
Ναι, αυτό ναι. Πάντα έλεγαν ότι το οικονομικό ήταν το ζόρι μας. Κοιτάξτε, δεν είναι αργά ναι. Και όταν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειάζεται απλά να σηκώσουμε τα μανίκια και να κάνουμε πράξη τα σχέδια και ναι. Τα οράματά μας. Αυτό κάνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων. Καταλαβαίνετε και πολιτισμό, γι' αυτό σας λέω εσείς. Ναι, δηλαδή ναι. Αυτά τα οποία θα βλέπατε θα τα κατανοούσατε. Δεν θα χρειαζόταν κάποιος να σας. Α, δεν είναι αυτό πάντα δεδομένο. Κάποιος μπορεί να βλέπει ένα κουστούμι και να λέει τι κουρέλι είναι αυτό. Ναι. Οι φιλόλογοι, επειδή κιόλας διδάσκουν πολλά από αυτά, νομίζω θα τα κατανοούσατε. Σας ευχαριστώ ναι. Που το λέτε. Σας διέκοψα. Όχι, εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι περιμένουμε λοιπόν πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε ήδη οργανώσει με τη βοήθεια όλων των ξενοδόχων. Καταλήματα λοιπόν, εδώ έρχομαι. Έχουμε στείλει στην Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων την λίστα με τα ξενοδοχεία, όσα στο κάλεσμα που κάναμε και μας έδωσαν ειδικές τιμές για τους συνέδρους και αυτή τη στιγμή ήδη έχουν ξεκινήσει να οργανώνονται, να παίρνουν τηλέφωνο και να κλείνουν δωμάτια από συνδέσμους. Θέλω να πω έτσι. Πλέον έχουμε τη χαρά στην πόλη να έχουμε μια υπαρκή ξενοδοχειακή υποδομή. Αλλά... Τα ξενοδοχεία και μέσα στην πόλη, αλλά και γύρω σε μια απόσταση 5 χιλιόμετρων είναι εξαιρετικά ξενοδοχεία. Οι ξενοδόχοι άμεσα ανταποκρίθηκαν στο αίτημα. Ήρθαν και στη συγκέντρωση που οργανώσαμε και εμείς από την πλευρά μας, ακριβώς με την έναρξη των σχολείων, ήμασταν έτοιμοι και στείλαμε όλα αυτά τα έγγραφα στην Πανελλήνια Ένωση και προωθήθηκαν σε όλους τους συνδέσμους αλλά την Ελλάδα. Είμαι φιλόλογος. Παρακολουθώ το Πανελλήνιο αυτό συνέδριο που γίνεται στις Σέρρες. Θα έχω πιστοποίηση στο τέλος. Ναι, βεβαίως. Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων παρέχει την βεβαίωση παρακολούθησης του Πανελλήνιου Συνεδρίου σε όλους τους συνέδρους, οι οποίοι εγγράφονται την πρώτη μέρα έναρξης και εισόδου στο συνέδριο. Άσχετα γραμματεία τι θα παρακολουθήσω εγώ πάνω στην πάνω αίθουσα, στην κάτω αίθουσα, αυτό το κομμάτι, το άλλο κομμάτι. Από το πρόγραμμα που θα δοθεί, το οποίο όπως σας είπα είναι πλούσιο και είναι 65 συνεδρίες, θα επιλέγει ο κάθε σύνεδρος αυτές που θα παρακολουθεί. Είμαι φιλόλογος, αλλά είμαι άνεργη, δεν είμαι διορισμένη. Μπορώ να παρακολουθήσω το συνέδριό σας και να πάρω την πιστοποίηση. Οπωσδήποτε. Και θα σας έλεγα ότι οπωσδήποτε πρέπει να το παρακολουθήσετε, γιατί παρακολουθώντας ένα συνέδριο φιλολόγων, ουσιαστικά είναι σαν να βαφτίζεσαι στην δεξαμενή του επιστημονικού πεδίου που έχεις σπουδάσει, το ανακαλείς τη μνήμη σου και παρακολουθείς επίσης τις ανησυχίες, τις μελέτες, οι οποίες κατατίθενται σε ένα τέτοιο πανελλήνιο σοβαρό επιστημονικό συνέδριο. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να χρησιμεύσει στη συνέχεια ίσως σε μια κατάθεση βιογραφικού ή δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ναι. Πέρα από την βεβαίωση ότι έχεις παρακολουθήσει ένα συνέδριο, στην εποχή που ζούμε, όπου όλα πρέπει πλέον να αποδεικνύονται, για ποιο λόγο τα νέα παιδιά να μην έχουν στο βιογραφικό τους αποδείξει ότι είχαν ενδιαφέροντα και παρακολουθούσαν συνέδρια. Έτσι. Το θέμα ποιο μου είπατε ότι είναι, μου το είπατε στην αρχή. Ναι, αυτό θέλω να το τονίσω. Το θέμα του 42ου Πανελλήνιου Συνεδρίου είναι ο Σοφοκλής, ο μεγάλος δραματικός, τραγικός ποιητής. Όμως οι όψεις του έργου του, οι οποίες θα αναλυθούν στο συνέδριο, είναι πολλαπλές και θα χαρακτήριζε τη θεματολογία πολυσχηδής. Έτσι λοιπόν θα έχει τη δυνατότητα όποιος παρακολουθεί στο συνέδριο, που προσέξτε λιγάκι, δεν επιβάλλεται να είναι φιλόλογος. Δόξα τω Θεώ, το φέρνουμε στην πόλη, μέσα στην καρδιά. Μπορεί ο καθένας να έρθει να το παρακολουθήσει, εφόσον υπάρχει και κενό, να ανέβει και να παρακολουθήσει μια ενδιαφέρουσα συνεδρία. Εμείς όλα αυτά θα τα ανακοινώσουμε δημόσια. Θα τα ξαναπούμε, θα είναι όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει, την ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΣ. Χρησιμοποιούμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανακοινώνουμε όλες τις δράσεις μας, αλλά φυσικά και με τον παραδοσιακό έντυπο τύπο, όλα αυτά θα είναι γνωστά στο κοινό των Σερών οπωσδήποτε πολύ καιρό πριν. Επομένως, ο Σοφοκλής ως ποιητής, ο Σοφοκλής ως θεατρικός συγγραφέας, επομένως εκεί θα ακούσουμε πολλά πράγματα για την απόδοση, την θεατρική των τραγωδιών του Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής όμως και ως ένας στοχαστής πολιτικός της εποχής του. Να θυμηθούμε ότι μέσα από τις τραγωδίες του ο μεγάλος αυτός ποιητής προσφέρει πολύ σημαντικά, αν θέλετε, εγχειρίδια εντός εισαγωγικών όρος πολιτικού σχεδιασμού. Να θυμηθούμε τον Κρέοντα Συνεργόνη.
Η επιλογή, ποιος επέλεξε Σοφοκλή και όχι κάτι άλλο? Λοιπόν, η επιλογή γίνεται και πάλι, όπως σας είπα, από το διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Όχι δική σας επιλογή. Όχι. Μια όμως που με ρωτάτε, μπορώ να σας πω ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων πρότεινε τον Θουκυδίδη. Και το επιχείρημά μας εδράζεται στο γεγονός ότι εμείς εδώ στην Αμφίπολη και στην ευρύτερη περιοχή είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι με το Θουκυδίδη. Σωστά. Καθώς η εξορία του μετά την ήττα των Αθηνών στην Αμφίπολη οδήγησε στο μεγάλο έργο της συγγραφής του Πελοποννησιακού Πολέμου. Ζητήστε βοήθεια τον κύριο Μέντε, έχουμε κουστούμια από κρέοντα. Θεατρική παράσταση που ανέβηκε εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και νομίζω ότι ο κύριος Μέντης θα είναι ανοιχτός στο να το συζητήσουμε. Επειδή είχε γίνει έκθεση και τα κουστούμια αυτά λίγο ή πολύ τα είδαμε, επειδή είχαμε παράσταση κρέοντα, νομίζω ότι δηλαδή... Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ούτε συνεννοημένοι να ήσασταν. Ναι, είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Μπορούμε να τα δούμε και αυτά. Ναι, επίσης εδώ τώρα, αν έχω λίγο χρόνο, να σας πω ότι εμείς με τη λήξη κάθε μέρα των συνεδριών θα έχουμε. Δίνουμε τη δυνατότητα στους συνέδρους να παρακολουθούν κάποιες πολιτιστικές δράσεις στον ίδιο το χώρο του συνεδρίου. Ετοιμάζουμε λοιπόν σύντομα μουσικά αφιερώματα σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Σερών και με εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να γίνεται η αποφόρτιση μετά το πέρας των συνεδριών και ένα 20 λεπτό με μισάωρο, τη μία βραδιά ας πούμε, το ξέρω ήδη σίγουρα, θα έχουμε μελοποιημένη ποίηση. Επομένως οι σύνεδροι, ναι, γιατί ξέρετε, ως φιλόλογοι. Ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ για την ενθάρρυνση, γιατί είμαστε στη φάση που χρειαζόμαστε ενθάρρυνση, τώρα τα οργανώνουμε όλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ως φιλόλογοι λοιπόν πιστεύουμε πολύ ότι ο λόγος συνέχει και συνδέει τα πάντα. Ο λόγος λοιπόν δεν είναι μόνο γραπτός και προφορικός, είναι σε όλες τις εκφράσεις. Είναι λοιπόν ο λόγος της μουσικής, ο λόγος της ποίησης, ο λόγος του θεάτρου, ο λόγος ο δοκιμιακός, ο λόγος ο συνεδριακός, ο λόγος ο ανθρώπινος, ο λόγος ο επικοινωνιακός πάνω απ' όλα, γιατί όταν επικοινωνούμε, τότε γεννούνται, επιτρέψτε μου κυρία Μωραήτη να πω, οι νέες ιδέες και γίνονται όλα τα πράγματα καλύτερα. Γυρίζουν πάλι στο επιστημονικό κομμάτι και στο κομμάτι του σχολείου. Αν θέλουμε καλύτερους εκπαιδευτικούς, οφείλουμε αυτοί οι εκπαιδευτικοί να είναι ενημερωμένοι και να είναι έτσι προσωπικότητες ολιστικές. Τι άλλο μυστικό θα δώσετε σε όλους αυτούς που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους αυτό το 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων? Ναι, αυτό δεν θα σας το αποκαλύψω ακόμη, γιατί είμαστε στη φάση που το ψάχνουμε. Ναι. Ναι, το ψάχνουμε. Θέλω να πω δηλαδή, φεύγοντας, θα έχουν κάτι στις αποσκευές τους που να τους θυμίζει το 42ο συνέδριο, πέρα από την πιστοποίηση, πέρα από το χαρτί δηλαδή, θέλω να πω. Αυτό που θα σας πω οπωσδήποτε και θα σας ανακοινώσω τώρα είναι ότι, επειδή το έχω πει και πριν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Αντιπεριφέρεια Σερών, έχουμε προτείνει να δώσουμε στους εισηγητές, τους ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι από την πόλη μας και θα έρθουν εδώ να ανακοινώσουν τα πορίσματα των έργων τους, υλικό το οποίο να έχει σχέση με την πόλη και τον νομό. Όχι, μας φοβίζουμε γι' αυτό. Δεν έχουμε ακόμη και ένα φυλάδιο. Κοιτάξτε, ένα φυλάδιο που θα περιγράφει. Κυρία Ζέτα, το νομό, αφήστε τα φυλάδια. Πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Στα Πανελλήνιο συνέδριο κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, φτάνει με το φυλάδιο και πολύ την ώρα. Επομένω, εμεί θα είμαστε χορηγό, κυρία Μωραήτη, για να κάνουμε αυτήν εδώ την προσφορά στου συνέδρους που θέλουμε και εμείς και το σκεφτόμαστε, χρειαζόμαστε χορηγούς. Έχουμε απευθυνθεί και στο επιμελητήριο, έχουμε επικοινωνήσει. Αυτό θα σας έλεγα. Ναι, βεβαίως, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, αλλά έχουμε και με το ΕΒΕΣ και έχουμε ενημερώσει τον κύριο Κοτσαμπά για τους εστιατόρες. Θέλουμε πραγματικά όλη η πόλη να χαρεί ότι εδώ θα έχουμε το Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων. Θέλουμε να δουν και να γευτούν τις γεύσεις του νομού. Θέλουμε να δουν και να γευτούν... Αυτό το κανονίσουν φαντάζομαι οι ομοσπονδίες. Ναι, δηλαδή, μέσα στο φουαγέ να υπάρχουν βέβαια και κάποια σεραϊκά προϊόντα. Να δει ο άλλος το σεραϊκό αναψυκτικό. Να είναι το σεραϊκό παγωτό, το σεραϊκό κάτι της. Το κέρασμά του, θέλω να πω, να είναι σεραϊκό. Ο νομός μας είναι πάρα πολύ πλούσιος σε γεύσεις και αυτό νομίζω ότι θα ήταν... Γιατί εκεί μετά θα το οδηγήσουμε να πάει να το αγοράσει για να το πάρει πίσω στον τόπο του. Έχουμε κάνει συγκεκριμένα αιτήματα προς όλες αυτές τις συνομοσπονδίες και νομίζω ότι η απάντησή τους θα είναι θετική, γιατί... Πιέστε τους λίγο κι εσείς.
Ναι. Πολλά τώρα τα θέματα, τα τράγοντα, άρα μπορεί να το ξεχάσουν. Όχι, όχι, τους πιέζουμε, πιστέψτε μας, και νομίζω ότι όλοι θα είναι στο τέλος αρρωγοί και δεν θα έχουμε ούτε κάποιο παράπονο. Πάντως το αναμνηστικό παίζει ρόλο, πιστέψτε. Παίζει για μας πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Και επειδή δεν είμαστε έτοιμοι, κάτι... δεν μπορώ να ανακοινώσω σε εσάς κάτι. Δεν θέλω να το ανακοινώσετε, θέλω να σας πω, ναι, και εμείς θέλουμε. Θέλω να σας πω ότι η εκδρομή στην Αμφίπολη θα γίνει. Ήταν και μέσα εξάλλου στην έκθεση που υποβάλαμε και στην αίτησή μας ως μια προσφορά του συνδέσμου. Θέλουμε επίσης τη μία μέρα να τους ανεβάσουμε και θα τους ανεβάσουμε στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την επιστήμη μας, τα χειρόγραφα. Εδώ ο καθηγητής, ο δικός μας, ο κύριος Κατσαρός, έχει κάνει τη μελέτη και όλα τα αιτήματα προς τη Βουλγαρία. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει μία εκδρομή και μία ξενάγηση στο πολύ σημαντικό μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου να γίνει. Αυτό θα γίνει ένα μεσημέρι. Το πρόγραμμα είναι πολύ πιεστικό, αλλά και η δικιά μας διάθεση να γίνει ένα πολύ ωραίο και ξεχωριστό συνέδριο είναι και αυτή πολύ έντονη η διάθεσή μας. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλουμε να μάθουμε λεπτομέρειες και θέλουμε να μας ξαναθυμίσετε πώς μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε, ώστε οι επισκέπτες μας να μείνουν ευχαριστημένοι, διότι δεν είναι επισκέπτες που θα πάνε στα σπίτια τους μετά, θα μπουν σε σχολεία. Άρα όταν κανείς μείνει ευχαριστημένος από ένα τέτοιο συνέδριο, θέλοντας και μη, το περνάει στα παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Εμείς θέλουμε οι ΣΕΡΕΣ, ναι, να φτάσει παντού και να φτάσει σε σχολεία. Επίσης μετά να γίνουν εκδρομές. Γιατί ξέρετε, όταν ένας καθηγητής δει ότι εδώ η πόλη και ο νομός έχει πάρα πολύ έτσι, σημαντικά μέρη, μπορεί να προτείνει και να έρθει εδώ μετά μία τριήμερη με το σχολείο του. Να έρθει μία εκπαιδευτική, μία περιβαλλοντική εκδρομή επάνω. Εμείς όλα αυτά και τα καταθέσαμε στην αίτησή μας, ότι δηλαδή δεν είναι μόνο ένας πολύ ενεργός εδώ σύνδεσμος φιλολόγων, αλλά εδώ πίσω, έτσι, υπάρχει ένας νομός, μία περιφέρεια, μία πόλη, πάρα πολύ ζωντανή, και πρόκληση είναι να έρθουν και να τη δούνε. Με αφορμή το Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων. Έτσι, έτσι. Το φουαγέ είναι μεγάλο, μπορούν να φιλοξενηθούν πάρα πολλά κομμάτια, είτε αυτά του πολιτισμού είτε αυτά των προϊόντων, για να δουλέψουμε πάνω και σε αυτό το κομμάτι των εκδρομών. Και έξω, και έξω από το φουαγέ και, έξω, και σε άλλους χώρους. Και το βήμα που μου δίνεται είναι ένα βήμα ουσιαστικά προσκλητήριο σε ανθρώπους που έχουν ιδέες και θέλουν αυτές τις ιδέες να μας τις κοινοποιήσουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε μαζί, συλλογικά, συνεργατικά, διάφορα παράλληλα πράγματα με το Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων. Εμείς ήδη, να ξέρετε, σήμερα έχουμε στείλει έγγραφο στα γυμνάσια και στα λύκεια της πόλης των ΣΕΡΟΝ, όπου ζητούμε εθελοντές καθηγητές φιλολόγους για να πλαισιώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι. Σωστά. Χρειαζόμαστε όλοι οι άνθρωποι να μπουν. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, έχουμε την, αν θέλετε, τον προσανατολισμό και το έχουμε δείξει πλέον, γιατί είναι πράξη, ότι είμαστε μία αγκαλιά και μία ομάδα φιλολόγων. Μία ζωντανή λοιπόν κοινότητα φιλολόγων μέσα σε ένα μονό. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Τότε θα είμαστε σε θέση να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία. Καλό σας κουράγιο. Καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά. Πριν κλείσουμε, επειδή μου είπατε τι μπορείτε να κάνετε, σαφώς να προβάλλετε όλη την περίοδο προετοιμασίας του συνεδρίου, και θα σας θέλαμε επίσης εκεί σε όλες τις μέρες να προβάλλετε μέσα από το μέσο της κοινωνίας. Σας τα εγγυώμαι εγώ, παρόλο που δεν έχουμε μιλήσει εδώ τώρα με την δίκηση, αλλά σας τα εγγυώμαι. Δηλαδή, και οποιαδήποτε χορηγία της δίκησης. Από ΣΕΡΕΣ μέχρι και ΕΒΡΟ που έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το κανάλι, έχετε την προβολή. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι άλλο μας χρειαστείτε, είμαστε εδώ, θα τα πείτε και με τη διοίκηση και νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ίσως να έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε και κάποιες εισηγήσεις, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να τις χρησιμοποιούμε και στη συνέχεια. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε και κάποιο άλλο είδος προγράμματα, μπορούμε να ακούμε τέτοιου είδους εισηγήσεις. Ας μάθουμε και το Σοφοκλή, είναι κακό. Βεβαίως, εμείς επίσης μπορούμε να σας διαθέσουμε υλικό από τις εκδηλώσεις που κάνουμε, ώστε να το προβάλλετε. Γιατί ξέρετε ότι σε μηνιαία βάση ο Σύνδεσμος Φιλολόγων οργανώνει και επιστημονικές και πολιτιστικές. Σε αυτό το κομμάτι και δημόσια το λέω, θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και τούτη εδώ την εκπομπή και σε κάποιες αργίες, προκειμένου να παίζουμε κάποιες επαναλήψεις, ας βάζουμε τέτοιου είδους εισηγήσεις και εκδηλώσεις. Ξέρετε, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται. Για μας είναι χαρά, γιατί έτσι προβάλλεται και το έργο των συναδέλφων, οι οποίοι αναλαμβάνουν. Οπότε αυτό το συνεννοούμαστε οι δυο μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας αγώνα. Και να είστε καλά. Πάμε σε μεσημβρινό δελτίο και στη συνέχεια και πάλι κοντά σας.